Έναν υπερσύγχρονο αξονικό δομογράφο απέκτησε το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ο νέος εξοπλισμός έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών και να μειώσει τα έξοδα του νοσοκομείου, καθώς το κόστος των συνεχών επισκευών του παλιού μηχανήματος ήταν υπέρογο. Ο Ολλανδός τουρίστας, ο οποίος είχε νοικιάσει σκάφο στη Μαρίνα των Κουβιών, αισθάνθηκε διαθεσία. Οι ειδικοί του κάλεσαν αμέσως την άμεση βοήθεια και σε ελάχιστο χρόνο ο ασθενοφόρο το μετέφερε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Στο τμήμα πηγών των περιστατικών διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του και αμέσως μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν. Λίγες μέρες μετά, όταν ξέφυγε από τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της χώρας του, όπου και συνέχισε την νοσηλεία του. Εκεί, οι δικοί του γιατροί του είπαν πως αν δεν ήταν τόσο άμεση και αποτελεσματική η αντιμετώπιση του περιστατικού από το νοσοκομείο Κέρκυρας, θα είχε φύγει από τη ζωή. Όσο ευχαριστώ, επειδή σώθηκε η ζωή του από τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου της Κέρκυρας, ένας Ολλανδός τουρίστας έκανε μια πολύ μεγάλη δωρεά. Είχαμε έναν Ολλανδό υπήκο, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο στην καρδιολογική κλινική πριν από ένα χρόνο και ο οποίος, επειδή σώθηκε η ζωή του, να το πω έτσι, ήθελε να ευχαριστήσει το νοσοκομείο και έκανε μια συνολική δωρεά ύψους 100.000 ευρώ. Ζητήσαμε σαν νοσοκομείο να μην είναι χρήματα, αλλά να είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται η κλινική. Τις προηγούμενες ημέρες παραλήθησαν δύο υπερηχοτομογράφοι αλλά και συμπληρωματικός εξοπλισμός για την καρδιολογική κλινική. Ενώ παράλληλα ο οργανισμός Κλειμένος Κέρκυρας προχώρησε σε δωρεά ενός ακόμα απεικονιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες μονάδας τεχνητού νευρού, εξυγχρονίζοντας τις δυνατότητες κυρίως της διάγνωσης και στις δύο κλινικές. Είναι πολύ χρήσιμα, πράγματι και με το προηγούμενο που είχαμε πάρει πριν κάνα δύο χρόνια αναβαθμίστηκαν αρκετά οι υπηρεσίες. Ο υπέρηχος είναι ότι πιο καινούργιο στο χώρο του, θα μπορέσουμε να κάνουμε βιοψίες νεφρού που τις έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Το νοσοκομείο Κέρκυρας δεν εξυπηρετεί μόνο τους 120.000 μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους τουρίστες που φτάνουν ακόμα και τα 2,5 εκατομμύρια κάθε σεζόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτες που νοσηλεύτηκαν στην Κέρκυρα, μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, προχώρησαν σε μικρές ή μεγαλύτερες δωρεές, ως ένδειξη εκτίμησης των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν. Και το τμήμα των περιστατικών που έχει αναβαθμιστεί τώρα τα τελευταία χρόνια με διαλογή, με νέους γιατρούς και με κόσμο γενικότερα που εξυπηρετεί, δίνει μια πολύ καλή εντύπωση, θεωρώ, για τον ξένο που έρχεται και σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση με το παρελθόν αυτό. Ας σημειωθεί ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να εγκατασταθεί και νέος σύγχρονος αξονικός τομογράφος 16 τομών που θα αναβαθμίσει περαιτέρω τη λειτουργία του νοσοκομείου.